Ονομάζομαι Ορφανός Γεώργιος και είμαι από το Μυλοπόταμο του Ρεθύμνου Κρήτης. Είμαι η Κατερίνα Άλκης Αλεξάκη, έρχομαι από την όμορφη Κρήτη και είμαι 23 χρονών. Η μαγειρική είναι κάτι σαν ερωμένη, σου προσφέρει ευχάριστα συναισθήματα, ηθική ικανοποίηση, όταν κάνεις κάτι καλά. Αυτό νομίζω είναι αρκετό για να ασχοληθείς μαζί της. Πού και πού την ερωμένη που την απατάω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, υπάρχουν και φυσικές ανάγκες, οπότε πέρα από τη μαγειρική πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δίπλα μου είναι ένας κριτικός, ο οποίος είναι από το Ρέθυμνο και προβλέπεται μια μεγάλη φιλία. Η φιλία είναι δεδομένη. Εδώ είμαστε για να κάνουμε φίλους, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, καλά να περάσουμε όλοι. Οι γυναίκες από την αρχαιότητα κάνουν κουμάντο, οπότε και σε μια κουζίνα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρει το κορίτσι δίπλα, επειδή είμαι και εγώ από την Κρήτη, ότι έχουμε λίγο θέμα με αυτά. Τις προσέχουμε τις γυναίκες μας, δεν λέω, αλλά θέλω τα κουμάντα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα μπει μέσα ένα κλέφτη στο σπίτι και είσαι με το αγόρι σου, θα πας εσύ το αγόρι σου να δεις ποιος είναι. Είμαι εγώ. Να χαίρεσαι το αγόρι σου τότε. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Το όνομά σου? Ονομάζομαι Ορφανός Γιώργος. Έρχομαι από το Ρέθυμνο της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα από το Μυλοπόταμο. Σας έχω φέρει ένα λαβράκι να το κάνουμε σωτέ. Με ένα κουλί από αχλάδι και πορτοκάλι. Να το κάνουμε. Να το κάνεις. Εγώ θα το κάνω. Α, απλά προσπαθώ να είμαι ευγενικός με τον εαυτό μου. Ωραία. Με μεγάλο ρίσκο το λαβράκι μου. Γιατί? Γιατί από ό,τι έχω δει, ο κύριος Κοντιζάς είναι ικανός να βγάλει κανένα κροκόδιλο από μέσα. Δεν το έχεις εγωγαλίσει καλά? Το έχω χαϊδέψει, του έχω μιλήσει πολύ τρυφερά. Ναι. Νομίζω δεν θα έχουμε θέμα. Είμαι σχεδόν σίγουρος δηλαδή. Απλά επιφυλάσσουμε. Ωραία. Οπότε έχουμε το λαβράκι, κουλί και τι άλλο? Ένα σταμναγκάθι. Μπλανσαρισμένο. Ωραία. Πάμε. Καλή επιτυχία. Έχεις 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αυτό το πεντάλεπτο θα σε ενοχλούμε ταυτόχρονα. Και η πρώτη ερώτηση είναι: γιατί ασχολήθηκες με τη μαγειρική? Γενικότερα μου άρεσε να μαγειρεύω. Ένα πρωινό που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έπιασα τον εαυτό μου να βλέπει βιντεάκια μαγειρικά στο ίντερνετ. Οπότε συνειδητοποίησα ότι εδώ είμαστε. Αυτό θέλω. Μαγειρική για μένα είναι η μηχανή του χρόνου. Δηλαδή? Όσο χρόνο για να είσαι, μπορεί να δοκιμάσει κάτι κάπου και να σε μεταφέρει 30-40 χρόνια πίσω. Σε φίλους, οικογένεια. Μπορεί να είσαι στην άκρη του κόσμου, μπορεί να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και να περάσεις έξω από κάπου να μαγειρεύουν κάτι και η μυρωδιά να σου θυμίσει τη γιαγιά σου που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι μαγεία. Τι αφήνεις πίσω σου αν περάσεις στην επόμενη φάση? Την κοπέλα μου, το σκυλί μου, την οικογένειά μου. Και ένα κουκούτσα το λεμόνι στο σταμναγκάθι. Έχει. Το έχω δει, δεν το βάλω μέσα. Εντάξει. 30 δεύτερα έχουμε. Έτοιμος. Τέλειωσε. Παρακαλώ, κάντε μου την τιμή. Βεβαίως. Ποιος θέλεις να δοκιμάσεις πρώτος? Κύριος Κοντιζάς. Ωραία. Γιατί μου αρέσει να ρισκάρω. Αμπα. Το κομμάτι που έχει τα περισσότερα αγκάθια. Να συγκρούσει. Αν μου πείτε ότι δεν βρήκατε, τουλάχιστον να χαρώ, ανεξάρτητα από το αν θα περάσω ή όχι. Κάνετε πλάκα. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά... Μια χαρά, παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να χρησιμοποιήσω μια τάκα σας. Ποια είναι αυτή? Πασάκο μου. Α. Παρακαλώ. Πάντα τελευταίο με αφήνω να δοκιμάσω. Γιατί όμως? Ξέρω εγώ. Φοβίζει το ύψος. Λες, ε. Μπορεί. Δοκιμάσου λίγο από εδώ, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα. Κατάλαβες γιατί τώρα μένω τελευταίος. Τρώνε όλο εκείνη. Ωραία. Θα πάω μαζί. Να σε ρωτήσω. Ένα ψάρι, μπλανσαρισμένα στα μναγκάθια και μια σάλτσα σε ένα πιάτο. Είναι ικανά να σου δώσουν το εισιτήριο, ναι, για την επόμενη φάση? Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να έχεις μπλανσάρι μπροστά μας. Το σταμναγκάθι. Χρονικά με παίρνει, το ξέρω. Απλά είχα... σωστά είχα συνυπολογίσει και το στηρίζω όλους τους υπόλοιπους παράγοντες και ήθελα να είμαι σεφ. Δηλαδή να ξέρω ότι θα βγάλω πιάτο. Γιώργο, αυτό που έκανες με το σταμναγκάθι το σκέφτηκες πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Γιατί είναι ένα υλικό το οποίο έχει μέσα χλωροφύλλη,
Θέλει το χρόνο του. Σίγουρα τα ήθελε τα 4 λεπτά. Η σάλτσα πολύ ωραία. Από μένα έχεις ναι. Μεγάλη μου τιμή. Τρεις Παρασκευές σε ένα πιάτο. Όλες άρτια εκτελεσμένες. Αρκετές για να περάσει την επόμενη φάση για μένα. Ναι και από μένα. Συνεννοηθήκαμε πάντως. Αυτή η ποδιά για μένα σημαίνει ένα κλείσιμο κύκλου και μία αρχή ενός καινούριου. Γι' αυτό είναι ψηλός. Για να φτάνει ο μας. Μα κάτσε, εγώ ήθελα να τη φιλήσω την ποδιά. Τι γίνεται τώρα, τόσο κόπο, τόσο δρομολόγιο, τόσο κουβάλιμα. Δηλαδή. Να πάρω άλλη μία. Όχι, σε κάνω πάρεις δύο. Έλα, δες την έζησα. Τη φίλησα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Είμαι έτοιμος να το ζήσω. Πιστεύω μέχρι τέλος και θέλω να πετύχω το τέλειο.